Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρή Ζήρας εδώ, μαθηματικαθαρας.gr και θεωρία επεισόδιο νούμερο 6. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ακόρντα. Έχουμε ήδη μιλήσει, αν θυμάστε, τα προηγούμενα επεισόδια για το πώς κατασκευάζονται οι κλίμακες. Έχουμε μιλήσει για τα διαστήματα και τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε στο αμέσως επόμενο στάδιο, το οποίο είναι τα ακόρντα, οι συγχορδίες. Καταρχάς, τι είναι το ακόρντο, να δώσουμε έναν ορισμό. Ακόρντο είναι ένα σύνολο νοτών, το οποίο ακούγεται ταυτόχρονα και υποστηρίζει τη μελωδία. Ένα ακόρντο μπορεί να αποτελείται από δύο νότες και πάνω, με μία μόνο νότα δεν έχουμε ακόρντο. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο νότες, π.χ. ένα power chord, πέμπτη, ένα πέντε, είναι ακόρντο. Ένα τρίφωνο, ένα τετράφωνο, ένα πεντάφωνο, ένα εξάφωνο, ένα εφτάφωνο, είναι ακόρντο. Άρα, ακόρντο έχουμε λοιπόν από δύο νότες και πάνω. Σας ξαναλέω, και το power chord με τις δύο νότες είναι ακόρντο. Και θα το ακούσετε και με άλλες μορφές. Π.χ. οι πιο παλιοί το λέγανε ακοπανιαμέντο. Γιατί ουσιαστικά τι κάνει το ακόρντο? Ακομπανιάρει, συνοδεύει κάποιον που τραγουδάει, κάποιον που παίζει μια μελωδία κλπ. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε ακόμη μια μικρή εισαγωγή στα ακόρντα και θα μιλήσουμε για τα δύο πιο βασικά ακόρντα, το ματζόρε και το μινόρε. Και όλα αυτά που θα σας πω απαιτούν γνώση και των προηγουμένων επεισοδίων, δηλαδή πολύ καλή γνώση των διαστημάτων. Και θα καταλάβετε στα επόμενα λεπτά τι εννοώ. Καταρχάς, μιλάμε για ματζόρε και μινόρε, τα οποία και τα δύο αυτά ακόρντα είναι τρίφωνα. Τι σημαίνει τρίφωνο ακόρντο? Ένα ακόρντο το οποίο έχει τρεις φωνές. Έχει δηλαδή τρεις νότες. Αυτές λοιπόν είναι εξής. Ματζόρε λοιπόν είναι ένα ακόρντο το οποίο έχει τρεις νότες και αποτελείται από τις εξής. Την τονική, το ένα. Αν π.χ. πάρουμε ένα ντο ματζόρε, το πάρω το πιο απλό. Ένα λοιπόν είναι το ντο, γιατί είναι η τονική. Έχει τρίτη μεγάλη. Πάω λοιπόν από το ντο και ανεβαίνω τρεις νότες. Ντο, ρε, μι. Άρα το μι είναι τρίτη. Και είναι μεγάλη, γιατί η πρώτη από την τρίτη απέχει δύο τόνους. Θεωρία, επεισόδιο νούμερο 1. Και έχουμε και πέμπτη καθαρή. Σολ. Ντο, ρε, μι, φα, σολ. Πέντε νότες. Και στη μέση έχουμε ένα φυσικό ημιτόνιο. Άρα ντο, σολ. Πέμπτη καθαρή. Άρα ντο ματζόρε είναι τονική. Τρίτη μεγάλη. Πέμπτη καθαρή. Και ακούγεται πολύ ωραία. Έχω βάλει και sustain επίτηδες. Ό,τι παίζω τώρα δεν χρησιμοποιώ κανένα όργανο, χρησιμοποιώ απλά ένα ποντίκι, ένα απλό μάος και έχω μπει σε αυτή τη σελίδα, σε ένα virtual πιανάκι το οποίο googlara και το βρήκα έτσι να είναι ωραίο οπτικά και να ακούγεται και όμορφα. Το link είναι από κάτω. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά που σας λέω στο πιανάκι αυτό, το οποίο είναι δωρεάν. Είναι ένα απλό virtual πιάνο, δεν είναι ούτε plugin ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται να έχετε καν δυνατό υπολογιστή. Μπορείτε και από το κινητό σας μέσα να το κάνετε, κάνοντας touch τα πλήκτρα. Λοιπόν, άρα το ματζόρε λοιπόν είναι ένα ακόρντο το οποίο έχει τρεις νότες. Τονική, ένα, τρίτη μεγάλη και μη και πέμπτη καθαρή, σολ. Γιατί λέγεται ματζόρε? Γιατί έχει μεγάλη τρίτη, major third. Η τρίτη είναι η πιο σημαντική νότα. Είναι η νότα που δίνει την ποιότητα στο ακόρντο. Η τρίτη μεγάλη είναι χαρούμενη, άρα και το ακόρντο είναι χαρούμενο. Και έχουμε και την πέμπτη καθαρή. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο ακόρντο μας, το μινόρε. Όπως καταλαβαίνετε δεν θέλει και πολύ φαντασία. Θα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά κάτι θα γίνεται στην τρίτη. Τι έχω λοιπόν στην τρίτη? Τονική, ντο, τρίτη μικρή, μη ύφεση και σολ. Βλέπετε, άλλαξε η διάθεση, ξαφνικά ο ήλιος κρύφτηκε, μπήκαν τα σύννεφα μπροστά και τα πράγματα έγιναν λίγο πιο λυπημένα, άρα το ματζόρε έγινε μινόρε, άρα η τονική, ντο, τρίτη μικρή, μη ύφεση, γι' αυτό λέγεται μινόρε, minor third, μικρή τρίτη και πέμπτη καθαρή, σολ. Και αυτό λοιπόν είναι το μινόρε ακόρντο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά λοιπόν. Ντο ματζόρε 1-3-5. Ένα, τρίτη μεγάλη, πέμπτη καθαρή. Και ντο μινόρε, τονική, τρίτη μικρή, πέμπτη καθαρή. Είναι ξεκάθαρο ο ήχος, η διαφορά του ήχου. Το ένα είναι χαρούμενο, το άλλο είναι λυπημένο. Θα σας το πω έτσι πολύ απλοϊκά για να μην γελάσετε. Φανταστείτε ότι το ματζόρε ακόρντο είναι Κυριακή μεσημέρι. Πολλοί είναι χαρούμενοι, τρώνε το ωραίο του κυριακάτικο φαγητό, πάνε βόλτες. Και το μινόρε είναι Κυριακή βράδυ. Όπως σκέφτεσαι ότι έχει τη Δευτέρα και ξεκινά τη δουλειά. Εντάξει, μη γελάτε, αλλά σκεφτείτε το σαν διάθεση. Έτσι. Άρα λοιπόν, ματζόρε τρίτη μεγάλη, μινόρε τρίτη μικρή. Πάρα πολύ απλό. Όποιος ξέρει τα διαστήματα, τα οποία έχω πει στο κεφάλαιο στο επεισόδιο 1, 2, 3, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε τις μερικά ματζόρε και μινόρε ακόρντα από διάφορες τονικότητες, έτσι για να παίξουμε λίγο και να δούμε πώς πάει. Θα πάρω τυχαία μια άλλη τονικότητα. Θα πάρω ρε. Τονική ρε λοιπόν. Δι.
Θέλω λοιπόν τρίτη μεγάλη να δω το ματζόρε και τρίτη μικρή να δω το μινόρε. Καταρχάς, πάντα μετράμε τα δάχτυλα. Για ποιον είναι πολύ εξοικειωμένο, θέλω τον νικη 1. Άρα ρε, μη, φα. Ρε, φα είναι η τρίτη. Ρε, φα όμω είναι ρε, μη, φα. Είναι 1,5 τόνο. Άρα είναι τρίτη μικρή. Και πέμπτη καθαρή, ρε, μη, φα, σολ, λα. Απευθεία πάω ρε, λα. Ρε, λα έχει ένα φυσικό μητόνιο, αλλά είναι καθαρή. Άρα έχω ρε, φα, λα. Αυτό τι είναι, επειδή έχω τρίτη μικρή, είναι τρίτη. Είναι ρε, μινόρε. Θέλω να το κάνω ματζόρε. Θα πάω στο φα και θα το κάνω φαδίεση. Ρε, φαδίεση, λα. Απλό. Εδώ δεν μπορείτε να το καταλάβετε από τον ήχο αυτό, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι. Το μινόρε είναι λυπημένο, το ματζόρε είναι χαρούμενο. Αλλά πάνω απ' όλα να ξέρουμε και τι γίνεται, γιατί κατασκευάζεται έτσι, ποια είναι η τρίτη μεγάλη, ποια είναι η τρίτη μικρή, να ασκήνουμε μουσική και να μην είμαστε απλά οργανοπαίχτες που δουλεύουμε μόνο με τα αυτή. Να δουλεύουμε και με το μυαλό. Πάμε να δούμε ένα άλλο, πάμε στο μη. Έχω τον νικη μη. Θέλω τρίτη. Σολ. Σι. Μη σολ είναι τρίτη μικρή. Μη σι είναι πέμπτη καθαρή. Μη σολ 1,5 τόνος, τρίτη μικρή. Και μη σι. Έχω πέμπτη και ένα φυσικό μητρό μέσα το μη φα. Και είναι μη μινόρε. Θέλω να το κάνω ματζόρε. Θα πάω στο σολ και θα το κάνω από τρίτη μικρή, τρίτη μεγάλη. Μη σολ δίεση σι. Απλό. Η ίδια λογική λοιπόν πάει. Πάρα δούμε άλλα κάνα δύο ακόρντα ακόμα και ένα πονηρό. Θα σας πω μετά γιατί το λέω πονηρό. Πάμε να δούμε ένα σολ π.χ. Έχω λοιπόν τονική σολ και θέλω τρίτη. Σολ, λα, σι. Τρίτη και ρε. Πέμπτη. Σολ, σι είναι δύο τόνοι. Σολ, λα, σι. Άρα τρίτη μεγάλη. Και σολ, ρε είναι πέμπτη καθαρή. Άρα έχω σολ. Είναι λοιπόν ματζόρε γιατί έχει τρίτη μεγάλη, πέμπτη καθαρή. Και θα το κάνω μινόρε, θα πάω στο σι που είναι τρίτη μεγάλη και θα την κάνω τρίτη μικρή. Άρα σι ύφεση. Σολ, σι ύφεση, ρε. Προσοχή, δεν θέλω να πω λαδίεση, γιατί το λαδίεση είναι Δευτέρα. Σολ, λα, θέλω τρίτη μικρή. Άρα πρέπει να είμαι τυπικό σε αυτό και έτσι έχω σολ, σι ύφεση, ρε. Τρίτη μικρή, πέμπτη καθαρή. Πάμε και ένα τελευταίο, πιο πονηρό. Και θα καταλάβετε γιατί λέω πονηρό. Έχω λοιπόν σι. Τονική σι. Θέλω λοιπόν να παίξω σι. Ρε, σι, ντο, ρε, τρίτη και φα. Πέμπτη. Εδώ όμως τι γίνεται τώρα. Έχω σι, ρε. Τρίτη μικρή. 1,5 τόνος. Όμως το σι, φα είναι η μοναδική πέμπτη που βλέπω εδώ παίζοντας σκέτες νότες, λευκές νότες, χωρίς να έχω δύο σκηφές, η οποία δεν έχει μέσα ένα φυσικό μητρό, έχει δύο. Άρα δεν είναι καθαρή. Άρα δεν μου κάνει. Άρα δεν είναι ματζόρε και μινόρε. Είναι κάτι άλλο. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Άρα λοιπόν θα πρέπει για να κάνω την πέμπτη καθαρή. Έχω σι, ρε, τρίτη μικρή και φα δίεση. Γιατί βάζω φαδίεση, γιατί θέλω να έχω ένα φυσικό ημιτόνιο. Εδώ στο σι φα έχω δύο φυσικά ημιτόνια, είναι λατωμένη, δεν μου κάνει. Θέλω πέμπτη καθαρή, άρα θα κάνω σι φα, πέμπτη καθαρή. Άρα έχω σι, ρε, φαδίεση, μινόρε, σι ρε τρίτη μικρή και σι ρε δίεση. Φαδίεση, ματζόρε. Προσοχή, αυτό με το σι είναι το μοναδικό ακόρντο στο οποίο η πέμπτη. Αν έχω ντο ματζόρε, θα είχα ντο μισόλ, πέμπτη καθαρή. Ρε φαλά, πέμπτη καθαρή. Μισόλ σι κλπ. Είναι η μοναδική πέμπτη, όταν έχω τονική από σι, όμως να βάλω φαδίεση στην πέμπτη για να είναι καθαρή. Όσοι έχετε μια μικρή εμπειρία, θα το έχετε συνοποιήσει αυτό, είτε παίζετε κιθάρα, είτε παίζετε πιάνο, είτε παίζετε οτιδήποτε άλλο όργανο που χρησιμοποιεί, αρπέτζιο και ακόρντα κλπ. Αυτό λοιπόν είναι σε γενικέ γραμμέ τα ματζόρε και το μινόρε. Πάρα να δούμε κι άλλο ένα. Θα πάρω π.χ. ένα πιο πονηρό ακόμα. Θα βάλω μια τονική με αλλοιωμένη νότα. Θα βάλω π.χ. ένα φα δίεση ματζόρε. Έχω λοιπόν τονική φα δίεση. Φα σολ λα, άρα η τρίτη θα είναι λα και η πέμπτη θα είναι κάτι σε ντο. Και έχω λοιπόν φα δίεση, λα, είναι τρίτη μικρή. Γιατί είναι 1,5 τόνος, άρα πάει στο μινόρε το μυαλό μου. Όμως η πέμπτη το ντο δεν είναι πέμπτη καθαρή. Επειδή έχω δίεση στο φα, για να είναι πέμπτη καθαρή, φα ντο πρέπει να έχω και δίεση στο ντο. Άρα είναι φα δίεση, λα, ντο δίεση. Και αυτό είναι λοιπόν το φα δίεση μινόρε. Προσοχή, σκεφτείτε πολύ απλοϊκά, πηγαίνετε στο φα, φα ντο πέμπτη καθαρή, άρα όταν είναι φα δίεση τονική, θα είναι ντο δίεση η πέμπτη καθαρή. Πρέπει και αυτή να ανέβει ένα ημιτόνιο. Άρα έχω φα δίεση, λα ντο δίεση, τρίτη μικρή πέμπτη καθαρή, άρα φα δίεση μινόρε και φα δίεση, λα δίεση, ντο δίεση, όλα μαύρα, φα δίεση ματζόρε. Άρα είτε το ακόρντο έχει τονική σκετινότητα, ντόρι, φα, σολ, σι, είτε έχει δίεση, πάντα φερόμαστε αναλόγως εφόσον ξέρουμε καλά τα διαστήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρεις τα διαστήματα, καθάρισες.
Αυτά λοιπόν ήταν τα ακόρντα για σήμερα. Ματζόρε και μινόρε. Κάνουμε μια σούμα. 1, 3, 5. Τρίτη μεγάλη, πέμπτη καθαρή. Ματζόρε. 1, ύφεση 3, 5. Τρίτη μικρή, πέμπτη καθαρή. Μινόρε. Ματζόρε χαρούμενο. Μινόρε λυπημένο. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Θα σου έχω από κάτω ένα PDF με όλα όσα είπα. Και επίσης έχω και ένα τεστάκι με 15 διαφορετικές ερωτήσεις, 15 διαφορετικά ακόρντα, τα οποία μπορείτε να λύσετε. Στη μία σελίδα είναι ερωτήσεις, στην από κάτω σελίδα είναι απαντήσεις, οπότε μπορείτε να τσεκάρετε πώς τα πήγατε. Αν έχετε πάνω από 80% επιτυχία, δηλαδή πάνω από, να πούμε, 12 στα 15, άρα τα ξέρετε αρκετά καλά και δουλεύετε τα κι άλλο, ώστε να μπορείτε να έχετε το απόλυτο ποσοστό 15 στα 15. Τόσο απλό, αυτά είναι ακόρντα, αυτά τα ματζόρια, αυτά τα μινόρια, τα δύο πιο βασικά ακόρντα. Ό,τι μουσική και να ακούσουμε, πάντα θα έχει μέσα ματζόρε και μινόρα κόρδα. Ειδικά η pop μουσική που ακούμε popular έχει, είναι γεμάτη τρίφωνα κόρδα. Είτε αυτή είναι pop, είτε αυτή είναι rock, είτε αυτή είναι metal. Μέσα θα ακούμε πάντα τρίφωνα ματζόρε και μινόρα κόρδα. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, mathematicthars.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο και subscribe στο κανάλι. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε στο επόμενο.